Ερωτήσεις. Πάλι 5 ερωτήσεις για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή για την πρωτοχρονιά. Έχω διαλέξει τις 5 που νομίζω ότι είναι αυτές που πρέπει να σας απαντήσω και ξεκινάω. Ιβόνη από Πρέβεζα. Βασιλόπιτα, τσουρέκι ή κέικ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Ιβόνη. Τι πρέπει να σκεφτείς, έτσι. Παράδοση είναι το τσουρέκι. Δηλαδή είναι η βασιλόπιτα που βάζουμε μέσα μαχλέπι, φουσκώνει ή με προζύμι, το αφήνουμε ξαναφουσκώνει, το ξαναζυμώνουμε, το φουσκώνουμε, γράφουμε από πάνω ό,τι θέλουμε και μετά φουρνίζουμε το κέικ, ανακατεύεις το κέικ, ένα κέικ είναι, φτιάχνεις τη βασιλόπιτα, γράφεις από πάνω ό,τι θέλεις. Πάντως για μένα η καλύτερη φυσικά είναι η βασιλόπιτα που γίνεται με προζύμι, δηλαδή η παραδοσιακή. Εγώ θα σας συνιστούσα να φτιάξεις αυτή. Έχει λίγο παραπάνω εσείς οι κυρίες δεν θέλετε να παχύνετε στις γιορτές κτλ. Ούτως ή άλλως θα πάρετε κάποια γραμμάρια. Κάποια γραμμάρια τα οποία μετά την πρωτοχρονιά θα σας πω τι θα κάνουμε για να τα χάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, Ροξάνη από Νεοχώρη. Για ορεκτικά στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, τι να φτιάξω από τυριά. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι καλό είναι να τρώμε τυριά άσπρα. Όχι κίτρινα, γιατί έχουν πολλές θερμίδες. Έτσι. Εγώ αυτή την ημέρα θα σου έλεγα φτιάξε μια φοντιού με τυριά, λιώσε δηλαδή τυράκια και φτιάξε τα όμορφα. Πάρα από ξηραμένα φρούτα, τύλιξε τα με μπέικον, βάλτα στο φούρνο. Φτιάξε μια ωραία πιατέλα, βάλτα τυράκια, βάλτα από ξηραμένα, βάλτε το μπέικον, βάλτε ένα πάρα πολύ καλό ζαμπόν και τα ορεκτικά για το ρεβεγιόν είναι έτοιμα. Χλώη από Κύθυρα. Από σαλάτες τι προτείνετε για την πρωτοχρονιά? Χλώη, καλό είναι να μην κάνουμε πειράματα. Δηλαδή όταν λέω να μην κάνουμε πειράματα, τι? Ποια σαλάτα σ' αρέσει να τρως? Βράζει μια σαλάτα που εσένα σ' αρέσει και της οικογένειά σου. Αυτό που θα κάνεις για να την αλλάξεις, σπάσε ένα ρόδι, καθάρισε το όμορφα, ρίξε ρόδι, κουκουνάρια και καρύδια και φτιάξε μια διαφορετική σαλάτα, αλλά τη σαλάτα που τρώει η οικογένειά σου. Δεν ξέρω που είναι οι αργυράδες. Οι ξένοι από αργυράδες, ιδέες για εύκολα ορεκτικά την πρωτοχρονιά. Για εύκολα. Μάμα δεν θέλεις να κουραστείς, πάρε ένα τηλέφωνο σε ένα catering να στα φέρει όλα. Εγώ θα σου πρότεινα όμως για να μην κουραστείς πολύ πολύ, εδώ σου γράφω μερικά. Τυλιχτή χουρμάδας με προσούτο, δαμάσκηνα με μπέικον και τυρί κρέμα. Δηλαδή τι κάνουμε, ανοίγουμε το δαμάσκηνο, βάζουμε λίγο κρέμα τυριού, δεν θέλω να πω τι, ποια μάρκα, τυλίγουμε με μπέικον και τελείωσε. Λίγο να καυσαλιστεί στο φούρνο και είναι έτοιμο. Χουρμάδες με κασέρι και μπέικον. Δηλαδή βγάζουμε το κουκούτσι μέσα από το χουρμά, τον ανοίγουμε, βάζουμε λίγο κασεράκι. Και αυτό ήταν όλο. Mini spring rolls. Κρεατοπιτάκι. Κρυθαρό το μεγαρίδες. Ένα πολύ ωραίο και νόστιμο ορεκτικό για την πρωτοχρονιά. Πάμε και στην τελευταία ζωγραφιά από Ζάκυνθο. Εκτός από το γουρνόπουλο και μισθό, από τις στιγμές τι άλλο μπορούμε να βάλουμε στο φούρνο γιατί είμαστε μόνο δύο άτομα? Αν είσαστε ηλικιωμένοι, εμείς στο τραπέζι που θα κάνουμε την πρωτοχρονιά και είμαστε εδώ στη Ζάκυνθο, θα σας καλούσαμε να έρθετε μαζί μας. Θα περάσουμε όλοι μαζί την πρωτοχρονιά. Εάν όχι και θέλετε να μείνετε όντως μόνοι, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ στο χασάπικο ή σε κάποιο άλλο χασάπικο της γειτονιάς σας. Να πάρετε ένα κομμάτι χοιρινό, ένα μικρό μπουτάκι, να το ανοίξετε, να το γεμίσετε, να το βάλετε στο φούρνο και να φάτε. Θα περάσετε πολύ ωραία και η πετσούλα θα γίνει πάρα πολύ ωραία και τραγανή. Εγώ πάντως η πρόσκλησή μου ισχύει, στείλε μου ένα μήνυμα και θα συνεννοηθούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.